Κοιτάξτε. Και να έχει την εμπειρία για να κατακτήσει κάποιο πρωτάθλημα ή κάποιου τίτλου. Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ο διευθυντής του Sport24.gr. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, και από την εμπειρία σου τόσα χρόνια και στις εφημερίδες και τώρα στη διεύθυνση του Sport24.gr, την έκανα προηγουμένως την ερώτηση την ίδια στο Σάββα Παντελίδη, αλλά θέλω να μου πεις και εσύ, βάσει εικόνας, μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός από τώρα έχει ένα μεγάλο, μα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα για τον τίτλο? Ναι, μονολεκτικά. Δεν σου λέω ότι το έχει πάρει, γιατί μερικοί όχι, λένε ότι το έχει πάρει κιόλας. Εντάξει, όχι, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει ένα ποσοστό επί της 100 με τύχης, ας πούμε. Okay. Αλλά όχι, είναι πολύ πιθανός από όλους τους άλλους, βάζοντας τη σειρά. Έτσι, δηλαδή, περιμέναμε να δούμε και τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Ναι. Και φρόντισε ο ίδιος να μην είναι καθόλου πιστικός. Εκεί όπου είχε βρει τρόπο και τελευταία, όπως είπε και ο Σαββίδης, πλήγωνε τον ΠΑΟΚ. Φέτος σήμερα πληγώθηκε ο ίδιος και πληγώθηκε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ακριβώς και πέρα από το τι έκανε ο Αρετόπουλος με το πέναλτι, ο Παναθηναϊκός επί 72 λεπτά ουσιαστικά δεν ήξερε τι έκανε μες στο γήπεδο, πώς πάταγε στο γήπεδο, τι ακριβώς να κάνει. Σήμερα έπαιζαν δύο ομάδες που έχουν παραπλήσια ρόστερα, αν θες, στο βάθος τους, για να το πούμε έτσι, με τον ΠΑΟΚ να έχει απουσίες και να είναι και κουρασμένος από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και να χάνει και τον Περπάτοφ. Και χάνοντας και τον Περπάτοφ, έτσι, ο οποίος ασχέτως τι λέγεται τώρα, γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε μάθει να τα βλέπουμε όλα αφιψηλού κτλ. Κάνει αρκετές και πολλές, γιατί το είπε και ο Τούντορ μετά στην συνέντευξη τύπου στις δηλώσεις του, έτσι, σε τι ρόλο έπαιξε, ήθελε να παίξει σήμερα ο Περπάτοφ, όσο έπαιξε και πόσο βοηθάει την ομάδα και ψυχολογικά του ΠΑΟΚ με αυτό που είναι. Λοιπόν, μια ομάδα κουρασμένη, μια ομάδα προβληματική με το Τούτορ να έχει αρκετή κρίνια στην πλάτη του και τον Παναθηναϊκό να προέρχεται από 4 συνεχόμενες νίκες που όλοι περιμέναμε ότι θα του δώσουν και με την παράδοση που έχει αρχίσει να φτιάχνει στον πολύ διαφορετική οπτική στο σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, και είδαμε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν τα περιμέναμε. Όχι ότι περιμέναμε τον Παναθηναϊκό να μπει μέσα, ξέρω, να κερδίσει 3-0. Ήταν πολύ διαφορετική η εξέλιξη του αγώνα. Εγώ πιστεύω ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, όλο αυτό που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός στις τελευταίες ημέρες με το θέμα του Αρετόπουλου επηρέασε και την ίδια την ομάδα. Το λέω χίλιες φορές ότι όταν μια ομάδα τη ρίχνει μέσα στην Αγίπτου τέρμπι και τη έχει δημιουργήσει την ψυχολογία ότι θα αδικηθεί από πριν, αυτό με στους παίκτες. Αυτό ίσως τους βγήκε ακόμα και όταν σφυρίχθηκε αυτό το πέναλτι κτλ. Κατά τα άλλα, ίσως εξηγεί και την έλλειψη ενέργειας, δεν ξέρω. Διότι έπρεπε να βάλει τον κόλλο Παναθηναϊκός για να βγει λίγο μπροστά, να φτιάξει μια-δυο φάσεις, γιατί μέχρι το 70 δεν είχε καταφέρει με το ζόρι να πατήσει περιοχή. Από εκεί και πέρα μπορεί να χρεώσουμε χίλια πράγματα, αν θέλετε, στον Αναστασίου, αλλά νομίζω ότι είμαστε και αρκετά άδικοι μαζί του, τόσο να τα χρεώνουμε μόνο στον Αναστασίου. Έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι έγιναν επιλογές δύο παικτών των πιο ακριβών συμβολέων, νομίζω, του Παναθηναϊκού, που δεν έχουν πατήσει ο ένας καθόλου γήπεδο και ο άλλος ελάχιστα, ο Σάντσετ, έτσι, δεν είναι θέμα μόνο του Αναστασίου, είναι θέμα γενικότερου σχεδιασμού του Παναθηναϊκού. Είναι παίκτες που περίμενε να βοηθήσουν, παίκτες οι οποίες περίμενε να πάνε την ομάδα ένα επίπεδο παραπέρα. Όταν λοιπόν είναι ένας Μπέρκ αρκετά προβληματικός πλέον, ίσως και ξενερωμένος, εμένα αυτή την εικόνα μου δίνει μέσα στο γήπεδο. Όταν συνεχίζεται αυτή η βραστεχνία με τον Κουντρουπί, ας πούμε, ως αθλητικό χαφ και όλοι την πώς να το πω, λέω, το όνομα του Ταυλαρίδη, που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ήταν στα 36 του και πλέον έχει σοβαρά ζητήματα όπως και σήμερα, ή μετά τον παιχνίδι στην Ξάνθη λέμε ότι παρουσιάστηκε το θαύμα της πίσω Τελάντερ, αυτό σημαίνει ότι ο πνιγμένος λίγο από τα μαλλιά του πιάνεται, ας πούμε, και προσπαθεί να βρει λύσεις που ουσιαστικά δεν υπάρχουν μέσα στην ομάδα. Εγώ ξέρω ότι σήμερα πήρε πόντους ο Τούντορ, που ήταν υπό αψηφίτηση στον ΠΑΟΚ, ότι καταφέρνει και παίρνει πράγματα στο παιχνίδι από παίκτες που έχουν αμφισβητηθεί αρκετά. Ο Σάμπο έδωσε λύση σήμερα, μπορεί να μην τον πιστεύει κανένας. Ο Λέο Βατ και αυτός δούλεψε πάρα πολύ καλά η πλευρά του με τον Ζάιρο και τον Ροντρίγκες από εκεί.
έτσι, καταφέρει να κάνει κάποια πράγματα με όλα τα προβλήματα που έχει και με αυτό το ρόστερ, το οποίο εντάξει δεν το λες και πλήρες και σίγουρα δεν το λες και έμπειρο. Λοιπόν, άρα νομίζω πρέπει να εστιάσουμε στον νικητή ασφαλώς περισσότερο και το επόμενο διάστημα, οι επόμενες εβδομάδες με τα κρίσιμα παιχνίδια θα μας δείξουν πραγματικά και θα μας δείξουν και την πραγματική εικόνα του, έτσι, του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζει μέσα σε ένα περίεργο κλίμα, δηλαδή ανάμεσα στην ανάστηση και την κατάρρευση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα αυτό μια ομάδα ψυχολογικά. Δηλαδή νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό το μοντέλο αρχίζουν και οι ίδιοι παίκτες και ξενερώνουν, πέρα από το τι κάνει ο κόσμος, πέρα από το τι κάνει η διοίκηση, πέρα από το διαχειρίζει του Αναστασίου, ο οποίος Αναστασίου μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πραγματικά πολύ υποτονικός για πρώτη φορά σε μια συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα, σαν να ήταν κουρασμένος, σαν να ήταν απειλημένος, δεν ξέρω. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω και ο ίδιος πραγματικά τι σκέψεις μπορεί να έχει για αυτό που θέλει να κάνει, όσο πεισματάρης και αν είναι, γιατί είναι και όσο και αν πιστεύει ότι μπορεί να το γυρίσει το χαρτί. Η ουσία είναι πως ο Ολυμπιακός είναι 6 βαθμούς μπροστά, πως έχει βγάλει την Τούμπα, πως έχει βγάλει το Περιστέρι, πως έχει βγάλει την Ξάνθη, έτσι, και έχει κερδίσει την ΑΕΚ πιστικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και κάνει αυτό που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Οπότε φεύγει η κουβέντα από τους υπόλοιπους και πάμε πάλι στο ότι εμπάσχεται αυτός που είναι αφεντικό της κατάστασης, δείχνει ότι το αποδεικνύει κιόλας. Όσο και αν σήμερα, ας πούμε, στο Περιστέρι είχε τα ζητήματά του, έτσι. Μιλάμε για το μέσο όρο, για τη γενική εικόνα. Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.